Η Γερμανία επέκρινε ανοιχτά την Ισπανία και την Ελλάδα για την απροθυμία να δωρήσουν συστήματα εράμινας Patriot στην Ουκρανία, παρά την απόλυτη ανάγκη, όπως είπε, για τέτοιο εξοπλισμό για την άμυνα εναντί των ρωσικών βομβαρδισμών μεγάλης εμβέλειας. Η Ουκρανία ζήτησε επειγόντως τουλάχιστον 7 αμερικανικής κατασκευής στοιχείες πυράβλων Patriot για να προστατεύσει τις πόλεις της εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας έκανε μια άκρως προκλητική δήλωση. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επέκρινε έντονα την πατρίδα μας και την Ισπανία, λέγοντας ότι πολλές χώρες έχουν συστήματα Patriot ή παρόμοια. Ας πούμε ότι αν μια χώρα έχει για παράδειγμα 6 ή 4 συστήματα Patriot και δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στα ανατολικά, μπορεί εύκολα να παραδώσει ένα σύστημα Patriot, είπε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του. Όταν ερωτήθηκε αν η κριτική του αφορούσε συγκεκριμένα την Ισπανία και την Ελλάδα, ο Πιστόριους απάντησε θετικά, λέγοντας: «Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω», είπε σε σημεία της συνέντευξής του. Ωστόσο, τα σχόλια του Πιστόριους είναι άκρως προκλητικά, καθώς παραβλέπουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρξιακές απειλές από τη γειτονική Τουρκία, η οποία έχει νομοθετήσει ακόμα και ως αιτία πολέμου αν η χώρα μας ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Αυτή η κατάσταση απαιτεί από την Ελλάδα να διατηρήσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο το οπλοστάσιο της, ειδικά των συστημάτων αεράμινας, συμπεριλαμβανομένων των συστοιχείων Patriot και S-300, για να αποτρέψει οποιαδήποτε τουρκική κίνηση ή ακόμα και να την αναχαιτήσει. Η Γερμανία είναι από τις χώρες που, αν και δεν φαίνεται να κατανοεί όποτε της συμφέρει τα προβλήματα της Ελλάδας, για κάποιο περίεργο λόγο έχει γεμίσει με συναντήσεις στη ΓΔΑΕ και τους εξοπλισμούς της, που θα αποτελούν σύμφωνα με πολλούς εκπροσώπους της την αιχμή του δόρατος ελληνικής αποτροπής κατά της τουρκικής απειλής. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, αν και ζητήθηκαν τα συστήματα S-300 και Patriot για την Ουκρανία, η χώρα μας δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια παραχώρηση. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.